Άρα λοιπόν έχετε μία διάκριση σαφή υπέρ των μέσων ενημέρωσης και άκουσα από τις τοποθετήσεις σας και θέλω να το αξιολογήσουμε αυτό. Ότι αυτή η διάκριση γίνεται για να μην, αν θέλετε, δημιουργηθεί πρόβλημα, στο πω έτσι, στην εργασία και στη βιωσιμότητα της επιχείρησης, διότι πολύ απλά έχουμε μπλέξει σε ένα κύκλο εξαρτήσεων, δίνουμε ένα δάνειο για να είναι εξαρτημένος από εμάς, αλλά πρακτικά είμαστε εμείς εξαρτημένοι ως τράπεζα για να του δώσουμε και νέο δάνειο. Άρα αναρωτιέμαι ποιος εκβιάζει ποιον, αν σας εκβιάζουν εσάς πρακτικά τώρα πλέον με την εργασία και τη βιωσιμότητα μιας επιχείρησης που μας καίει όλους. Αλλά εγώ ρωτάω πολύ απλά ως εκπρόσωπος πολιτών από την περιοχή μου. Ποιος άρχισε αυτό τον κύκλο της εξάρτησης? Ποιος έδωσε το πρώτο ναρκωτικό, αν θέλετε? Γιατί δεν το δώσαν οι τράπεζες. Το εκβιάσαν και το ζήσαν τα μέσα ενημέρωσης. Έτσι ώστε να είμαστε σε αυτό το τρυπάκι το συνεχές. Ένα σπιράλι να μας πάει όλους προς τα κάτω. Υπό τον κίνδυνο της χρεοκοπίας να δίνουμε νέα δάνεια τα οποία είναι επισφαλή. Διότι πρακτικά το είπατε, ισορροπούμε σε τεντωμένο σκηνή. Το έχω γράψει. Λέω λοιπόν, κύριε Φραγκιαδάκη, ποιος φταίει γι' αυτό, ποιος το ξεκίνησε και πώς η τράπεζα σας θα αποδώσει ευθύνες, γιατί σήμερα έχετε 227 εκατομμύρια προβλέψεις ζημίας από τον κλάδο αυτών, τα οποία πιθανά οι Έλληνες πολίτες θα χρειαστεί να τα πληρώσουν, γιατί έχουν πληρώσει με τις ανακεφαλοποιήσεις σχεδόν 47 δισεκατομμύρια στις τράπεζες. Κύριε Φραγκιαδάκη, αυτά είναι τα ερωτήματα του ελληνικού λαού που πρέπει να απαντήσουμε. Και έχει ευθύνη και το τραπεζικό σύστημα και εσείς δια της συνέχειας τουλάχιστον να μας πείτε τι θα κάνετε για να το λύσετε. Οι προβλέψεις που έχουν ληφθεί για αυτούς τους τύπους των δανείων κρίνουμε ότι επί του παρόντος είναι επαρκείς. Το ίδιο ισχύει, δεν ξέρω αν με καταγράψετε πριν, αυτή τη στιγμή το τραπεζικό σύστημα έχει γύρω στα 40 δισεκατομμύρια προβλέψεις. Μόνο η Εθνική Τράπεζα, 50, ναι. Μόνο η Εθνική Τράπεζα έχει 12 δισεκατομμύρια προβλέψεις. Πιστέψτε με, αυτό δεν αφορά και δεν είναι ένα θέμα που έχει να κάνει με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και μόνον, έχει να κάνει με όλη την οικονομία. Θεωρώ ότι έτσι όπως είναι οι οικονομικές συγκυρίες τώρα, οι τράπεζες είναι επαρκώς κεφαλαιοποιημένες και δεν θα κληθεί ο Έλληνας φορολογούμενος να εισφέρει περαιτέρω. Σε αυτό προσπαθήσαμε και εμείς, κύριε Φραγκιαδάκη, και κόστησε 5,4 δισεκατομμύρια για να το κάνουμε αυτό ως χώρα εν μέσω κρίσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα για να γίνω λίγο κατανοητός. Γιατί δεν χρησιμοποιείται λοιπόν σήμερα το τραπεζικό σύστημα ιδιοκτήτης, την ταινιοθήκη του Μέγκα, για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι που καθυστερούν οι μισθοί τόσο καιρό? Εγώ αναρωτιέμαι, γιατί βάζετε τις εγγύησεις? Έχετε βάλει την ταινιοθήκη. Το απλό ερώτημα του πολίτη είναι, αφού τη βάλετε εγγύηση, γιατί δεν ρευστοποιείτε ένα τμήμα, δεν το χρησιμοποιείτε αναλόγως, να το πουλήσετε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στην υψηλότερη αξία για να πληρωθούν οι εργαζόμενοι? Μήπως δεν έχει τόση αξία, κύριε Φραγκιαδάκη? Μήπως τελικά έχουμε στήσει ένα παλάτι στην άμμο? Γιατί πρακτικά αυτό σημαίνει ότι δεν εξασφαλίζεται η τράπεζα, δεν εξασφαλίζονται οι εργαζόμενοι. Και εδώ μπαίνει ένα ερώτημα σε μένα. Τελικά, ποιος κάνει κουμάντο, κύριε Φραγκιαδάκη? Εσείς τα κανάλια που έχετε τις μετοχές τους ή τα κανάλια σε εσάς και τα μέσα ενημέρωσης που παίρνουν συνέχεια δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις? Ποιος είναι, αν θέλετε, ο ισχυρός πόλος σε αυτή τη συζήτηση? Αναρωτιέμαι, εσείς έχετε το σύνολο των μετοχών ενεχειριασμένες και άρα σας ανήκουνε. Φαίνεται ότι γίνονται πριν τις εκλογές διάφορες πράξεις περίεργες, ότι έχουμε offshore μέσα σε όλη αυτή την ιστορία. Τελικά, ποιος, αν θέλετε, καθορίζει τους κανόνες στην ελληνική κοινωνία? Υπάρχει κανόνας νομιμότητας και δικαίου? Κοιτάξτε, θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει. Αλλά από εκεί και πέρα, σας θυμίζω το εξής. Η τράπεζα, είχαμε, όπως είπαμε, έχει 400 εκατομμύρια δάνεια στα μέσα, σε ένα χαρτοφυλάκιο 19 δισεκατομμυρίων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αμφιβολία για το ποιος έχει την διασπορά με το μέρος του. Η τράπεζα δεν εξαρτάται, σίγουρα η επιβίωση της τράπεζας δεν εξαρτάται από ένα κλάδο, αλλά και ένας κλάδος να ήταν, σίγουρα αυτός ο κλάδος είναι ο κλάδος των media. Άρα, από εκεί και πέρα τώρα, με ρωτήσατε για την ταινιοθήκη του Μέγκα. Γνωρίζετε ίσως ότι επί του παρόντος υπάρχουν συζητήσεις για... Ορθόν. Οι εργαζόμενοι, αυτό είναι ένα βασικό θέμα. Γιατί δεν πληρώνουν αυτό όμως? Και εσείς δεν παίρνετε και ούτε τόκους. Να πω όμως κάτι. Και θα ήθελα να πάρω αυτό το βήμα για να το τονίσω αυτό. Οι τράπεζες είναι τράπεζες. Μην συγχαίουμε τις τράπεζες με τους επιχειρηματίες. Εμείς δεν είμαστε επιχειρηματίες. Εμείς υποστηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα, αλλά δεν είμαστε εμείς επιχειρηματίες. Όταν λοιπόν κάνουμε συζήτηση περί βιωσιμότητας μια εταιρεία, ο πρώτος
άνθρωπος με τον οποίο πρέπει να συζητήσει κανείς είναι ο επιχειρηματικός κόσμος. Οι τράπεζες είναι εδώ πέρα και ήταν εδώ πέρα για να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα. Και θα θεωρούσα ότι είναι πιο σκόπιμο να κοιτάξει κάποιος μπροστά παρά να κοιτάξει πίσω. Είναι σκόπιμο να πει κάποιος ποιος στέει, αλλά ακόμα πιο σκόπιμο είναι να πει κανείς πώς θα πάμε μπροστά. Κύριε Φακεδάκη, δεν θέλω να εκμεταλλευτώ τον χρόνο εκ της θέσης του Προέδρου. Είναι μια τελευταία ερώτηση, η οποία είναι θεσμική προς την πλευρά σας. Αν δεν κάνω λάθος, κατέγραψα ότι από τα 430 εκατομμύρια δανείων αυτή τη στιγμή των μέσων ενημέρωσης, ένα ποσοστό της τάξης του 50% είναι μη εξυπηρετούμενα. Και προφανώς εδώ μπαίνει το ερώτημα επίσης, αν τα θέσατε σε καθυστέρηση ή όχι, όπως δεν κάνατε των κομμάτων, της Νέα Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι. Αλλά εγώ θέλω λιγάκι λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε δώσει σαν ελληνική πολιτεία 47 με 50 δισεκατομμύρια στις τράπεζες για να τις κρατήσουμε όρθιες. Πού δεν φταίει η ελληνική κοινωνία για την κατάσταση αυτή. Ότι δόθηκαν, τελικά διαπιστώνουμε ότι στις περισσότερες ερωτήσεις ο κανονισμός που θέσατε ως κυρίαρχο στην αρχή της τοποθέτησής σας παραβιάστηκε. Για τη σύνδεση με τις διαφημίσεις, για την αγορά μετοχών, για την πληρωμή τόκων, για την έκδοση ομολογιακών χωρίς εξασφαλίσεις, για το ότι δεν δόθηκαν προσωπικές εγγυήσεις, για το ότι γίναν πράξεις μέσα σε εκλογές συνδυασμένες με αυτές. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλά ζητήματα, όπως το ότι δεν τέθηκε όριο στον κλάδο, το ότι δεν είναι κατηγοριοποίηση των δανείων, δεν ενημερώσατε την Τράπεζα της Ελλάδος για την κατηγοριοποίηση. Και βέβαια, εγώ έχω και ένα ερώτημα εδώ, τι έκαναν οι εκπρόσωποι του δημοσίου στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών, όπως και οι monitoring trustees που πρέπει να μπουν στις επιτροπές δανειοδοτήσεων για να μας βοηθήσουν ως χώρα να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Το ερώτημα το δικό μου είναι πάρα πολύ απλό. Τι θα κάνετε τώρα εσείς στην Τράπεζα της Ελλάδος και στην ελληνική δικαιοσύνη για να αποκατασταθεί το αίσθημα δικαίου στους Έλληνες πολίτες για όλα αυτά που διαπιστώσαμε σήμερα ότι παραβιάστησαν? Κοιτάξτε, η δική μου η ανάγνωση, η οποία βεβαίως μπορεί να είναι διαφορετική για κάποιους από εδώ, είναι ότι, και εμένω σε αυτό, είναι ότι η τράπεζα έχει μία πιστοδοτική πολιτική την οποία τηρεί. Η τράπεζα έχει κανόνες και πολυεπίπεδη εγκριτική διαδικασία την οποία επίσης τηρεί. Άρα, δεν θεωρώ ότι η τράπεζα έχει παραβεί τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην περίπτωση είτε των κομμάτων είτε των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι τα πράγματα στην οικονομία μας έχουν πάει τόσο άσχημα που μέχρι τώρα τουλάχιστον διαφαίνεται ότι υπάρχει αδυναμία πληρωμής σε κάποιες περιπτώσεις. Αλλά η τράπεζα έχει τα μέσα και προσπαθεί να το διαχειριστεί. Τώρα, κοιτώντας μπροστά, όπως εξήγησα, οι τράπεζες είναι ιδιαίτερα φιδωλές στον τρόπο, σε νέες χρηματοδοτήσεις. Οι τράπεζες προσπαθούν, και θα το ξαναπώ, προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ της προάσπισης των συμφερόντων τους και της δυνατότητας των δανειοδοτούμενων να επιβιώσουν. Στο τέλος της ημέρας, βέβαια, και έχει συμβεί σε περιπτώσεις, αν για κάποιο λόγο δεν καταλήξουμε κάπου, δεν θα καταλήξουμε κάπου. Θα πάμε στο επόμενο βήμα. Αλλά η τράπεζα οφείλει, νομίζω, να εξαντλήσει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει προκειμένου να γίνει ένα δάνειο βιώσιμο. Τώρα, το μέλλον εξαρτάται προφανώς. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι ανά πάση στιγμή, αλλά αυτό να μην θεωρηθεί σαν μομφή για το πώς είμαστε τώρα. Προσπαθούμε πάντα να ενισχύσουμε τους θεσμούς μας, να ενισχύσουμε τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις και φυσικά υποβοηθούμενοι από ένα ευνοϊκό οικονομικό περιβάλλον. Πάντως, καλό θα ήταν να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Μισό, κύριε συνάδελφε. Κύριε συνάδελφε. Πρέπει να προστατεύσω για τη διαδικασία και τον κύριο Φραγκιαδάκη, ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί υπέρ του δέοντος και είναι σήμερα εδώ. Θέλετε δήλωση για τα πρακτικά εσείς? Καλά, είναι θέμα διοντολογίας να διορθωθεί. Ωραία. Μισό λεπτό, κύριε Σταμάτη. Επειδή, κύριε Πρόεδρε, εδώ δεν έχουμε έρθει να διαβάλουμε κάποιον, αλλά να δούμε και να διερευνήσουμε τους όρους δανεισμού μέσω μαζικής ενημέρωσης και των κομμάτων σε περίοδο κρίσης, όταν απλοί άνθρωποι ή επιχειρήσεις κλείσανε και είδαμε εργαζόμενους στον δρόμο. Δήλωση, κυρία. Γι' αυτό, λοιπόν, θέλω να πω το εξής, ότι εάν τυχόν δεν έχω στα στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου και αφορούν την εταιρεία Real ΑΕ, δεν είναι το υπόλοιπο αυτό που ανέφερα, αλλά είναι αυτό που μου είπατε από την Εθνική, 900.000 εξυπηρετούμενο. Οφείλω, επιφυλάσσουμε να το ερευνήσω. Αν είχα κάνει εγώ λάθος, θα επιφυλάσσουμε. Βεβαίως, αλλά να πω και εγώ, επειδή δημόσιες συνεδριάσεις και δεν πρέπει να αιωρείτε αν πράγματι έχω κάνει λάθος. Κύριε Κωνσταντοπούλη, είναι κατανοητό και το λόγο το οποίο το κάνατε. Θα το κοιτάξω πάλι. Μην χαλάμε τη διαδικασία. Κύριε Σταμάτη. Επί τη διαδικασία, κύριε Πρόεδρε, κάνατε κατά την άποψή μου ανεπίτρεπτο κλείσιμο. Δεν έκανα κλείσιμο. Τώρα θα κάνω, κύριε Σταμάτη. Κλείσατε βγάζοντας συμπεράσματα
τα οποία προσπαθήσατε. Ένα λεπτό. Έχω επί του κανονισμού το δικαίωμα. Θα τον αφαιρέσετε και αυτόν. Δεν έχω σταματήσει το λόγο, λοιπόν, για να σταματήσω από κανέναν. Βγάλατε αυθαίρετα συμπεράσματα, τα παρουσιάσατε ως συμπεράσματα της Επιτροπής και μάλιστα ρωτήσατε τον κύριο Διευθύνοντα Σύμβουλο τώρα τι προτίθεται εν όψη αυτών που διαπιστώσατε να κάνει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα. Αυτά παρακαλώ να μην επαναληφθούν. Μάλιστα, μάλιστα. Δεν είναι η δουλειά σας αυτή. Κύριε Σταματή. Η Επιτροπή θα βγάλει τα συμπεράσματά της όταν πρέπει. Λοιπόν, κύριε Σταματή. Εντάξει. Επιθεωρώ ότι είναι απολύτως αδικαιολόγητο, για να μην πω προκλητικό, ο τρόπος με τον οποίο παρεμβήκατε. Όχι, διότι, δεν προκλητικός. Διότι, κύριε Σταμάτη, σας παρακαλώ πολύ. Ζήτησα. Παρέμβαση. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη. Αυτό πρέπει να γράφετε. Όχι, κύριε Σταμάτη. Για κάνετε λάθος. Μπροστά μας αυτό. Επαναλαμβάνω. Εντάξει, δήλωσα ξεκάθαρα στην αρχή και μάλλον δεν ακούγατε γιατί δεν θέλατε να ακούσετε. Άκουσα πάρα πολύ ότι καλά. Η τοποθέτηση η οποία κάνω είναι η προσωπική μου τοποθέτηση και επειδή δεν ήταν εδώ αντιπρόεδρος δεν την έκανα από κάτω. Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη. Προφανώς και δικαιούται. Δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης που παρακολουθεί διαδικασία και ο κάθε βουλευτής να βγάζει συμπεράσματα. Και όλοι οι συνάδελφοί μας που κάνανε ερωτήσεις, οι οποίοι είχαν διαβάσει το άπειρο υλικό που έχει έρθει και ήταν εδώ παρόντες και δουλέψανε και κάτσαν 6 ώρες όπως δεν κάναν όλα τα μέλη της Επιτροπής, τα οποία πιθανά καλύνεται, κύριε Σταμάτη. Εμείς λοιπόν είμαστε εδώ, δουλεύουμε και ρωτάμε για λογαριασμό των Ελλήνων πολιτών. Δεν θα κρύψουμε τίποτα. Θα έχουμε και άποψη, κύριε Σταμάτη. Και αν σας ενοχλεί που έχει άποψη ο ελληνικός λαός και οι εκπρόσωποι του είναι μέσα στο κοινοβούλιο, κύριε Σταμάτη, οι εποχές που γινόταν σε επίπεδο αριστείας η πολιτική έχουν περάσει. Η πολιτική θα γίνεται σε επίπεδο κοινωνίας, ανοιχτά στην κοινωνία και θα έχουμε άποψη. Σας ενοχλεί που ενημερώνεται η κοινωνία. Αυτό δεν αφορά όμως το ελληνικό κοινοβούλιο, που είναι ο πυρήνας της δημοκρατίας, τον οποίο υπερασπιζόμαστε. Κύριε Σταμάτη, η άποψή σας είναι εκτός κανόνων κοινοβουλίου. Δικαιούται ο βουλευτής, πολύ δε περισσότερο και ο πρόεδρος, να κάνει ερώτηση που να εκφράζει άποψη. Τι περιμένετε, να μην έχουμε άποψη στις ερωτήσεις μας? Σας παρακαλώ, κύριε Σταμάτη, δεν έχετε το λόγο. Πράγμα. Δεν σας έχω δώσει το λόγο. Θεωρώ ότι ήταν εκτός οποιασδήποτε δεοντολογίας. Θέλατε να μου αφαιρέσετε το δικαίωμα της άποψης και μάλιστα του ανθρώπου ο οποίος κράτησε 5 ώρες διαδικασία και την κράτησε πολύ ικανοποιητικά και θέλετε να κρύψετε ότι προχωράει η έρευνα. Έχω το δικαίωμα της άποψης. Δεν σας δίνει κανείς το δικαίωμα να κρίνετε την άποψή μου, παρά να έχετε και εσείς τη δική σας. Μπορείτε να τη... Όχι, συγγνώμη, συγχωρείτε, να το πω σωστά. Δεν σας δίνει το δικαίωμα κανείς να μου απαγορεύσετε να έχω άποψη. Να την πείτε και εγώ. Θα την πω την άποψή μου, λοιπόν, το διόρθωσα. Εγώ... Με προσβάλλετε και εμένα προσωπικά, κύριε Σταμάτη. Δημιουργείτε ζητήματα εκ του μειόντος για να χαλάσετε την πολύ καλή δουλειά που έκανε η Επιτροπή. Κύριε Φραγκιαδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ. Ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια. Καταλαβαίνω ότι και εσείς σε μια διαδικασία που δεν ήσταν συνηθισμένος, δώσατε πολλές ερωτήσεις και πολλές απαντήσεις, δημιουργήσατε ζητήματα τα οποία μας ενδιαφέρουν. Θα θέλαμε με κάποιο τρόπο να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Γι' αυτό, παρότι δεν είχε γίνει απόφαση, δεσμεύτηκα ότι θα σας δώσουμε το υλικό αυτό, για να το έχετε και εσείς. Έχουν προκύψει πολλά ζητήματα, κύριε Φραγκιαδάκη. Θα θέλαμε να σκύψουμε όλοι πάνω σε αυτά, που προφανώς εμπεριέχουν και προσωπική άποψη δική μας, αλίμονο δεν έχουν προσωπική άποψη. Θα θέλαμε όλα αυτά να έρθουν σε ένα δεύτερο χρόνο ξανά στην Επιτροπή. Υποθέτω και έχουμε καταρχήν δεσμευτεί ότι σε 2 εβδομάδες περίπου θα σας ξανακαλέσουμε για συμπληρωματικά στοιχεία των δανείων των κομμάτων, γιατί όλοι οι συνάδελφοι δεν είχαν τον χρόνο. Αλλά θα βρούμε και έναν τρόπο επικοινωνίας και για τα υπόλοιπα ζητήματα που έχουμε εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύεται η συνεδρία, κύριε συνάδελφε.